Έλαμψε λοιπόν η Ελλάδα σαν ένα παγκόσμιο φαινόμενο κάμποσες φορές στην ανθρωπότητα. Θα διακρίνουμε 5 μεγάλες εκλάμψεις της Ελλάδος, του ελληνικού πολιτισμού, των Ελλήνων, μέσα στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Η πρώτη βεβαίως με τον Αλέξανδρο, πως αρχάγγελος αυτός πήγε από την Ελλάδα της Μακεδονίας μέχρι τις Ινδίες. Διέδωσε ό,τι πατροπαράδοτο υπήρχε στην Ελλάδα, ένας πολιτισμός ο οποίος υπερεύαινε όλους τους πολιτισμούς τότε. Αυτό είναι αλήθεια, το λένε όλοι, οι ερευνητές κλπ. Αλλά διέδωσε και το σέβας στα θεία και στα ανθρώπινα αδιανικά. Ο Αλέξανδρος είχε κάτω από το προσκεφάλι του την Ιλιάδα, την οποία έβλεπε, διάβαζε και ακολουθούσε. Ο ήρωάς του ήταν ο μεγάλος ήρωας της Ιλιάδος, ο Αχιλλέας. Με αυτές τις προοπτικές δίδαξε την ανθρωπότητα ο Αλέξανδρος. Ως ειδικός αναμορφωτής, παράλληλα με τις κατακτήσεις που έκανε, ήταν και τα δύο, και Ξύφος και Ανδρεία και Σοφία, ο Αλέξανδρος. Η δεύτερη μεγάλη αναλαμπή ήταν στον πνευματικό τομέα, αυτό που λέγεται Χριστούς αιώνας του Περικλέως. Δεν ήταν μια κατάκτηση εθνών, ας πούμε, κλπ. Ήταν πνευματική κατάκτηση. Τότε έλαμψε ο Πλάτωνος, ο Σωκράτης, οι Πριτάνοι της φιλοσοφίας αυτοί που μέχρι σήμερα ακόμα τους ακολουθούμε και διδάσκουν την ανθρωπότητα, και μεγάλοι καλλιτέχνες που άφησαν αυτά τα μάρμαρα, τα οποία είναι αξεπέραστα, σαν τέχνη βέβαια, όχι σαν προσκύνηση, αλίμονο. Είναι τα θαύματα των αιώνων. Ποτέ κανένας πολιτισμός δεν υπερεύει αυτόν τον πολιτισμό του χρυσού αιώνα του Περικλέους. Και αυτό πανθομολογούμενο από εκείνους που ξέρουν, από εκείνους που ερευνάνε και από εκείνους που μας τα λένε αυτά, οι ξένοι μας τα λένε και τα γράφουν σε βιβλία. Η δεύτερη περίοδος λοιπόν ήταν ο Χριστούς αιώνας του Περικλέως. Η τρίτη περίοδος ήταν ο Μέγας Κωνσταντίνος, όπως έχουμε πει πολλές φορές, που διάβγασε το παγκόσμιο στερέωμα με τον Σταυρό. Με τη λάμψη του Σταυρού και με το τούτο νίκα αυτός ο άνθρωπος, ο Άγιος, τον έχει ονομάσει η Εκκλησία, να ξέρετε, εις Απόστολο, μαζί με την Αγία Ελένη, εις Απόστολο. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος προχώρησε το Βυζαντινό πολιτισμό στα πρώτα του στάδια. 11 περίπου αιώνας κράτησε αυτός ο πολιτισμός με απαρχή από αυτή την απαρχή της μονοκρατορίας του Αλεξάνδρου, συγγνώμη, του Κωνσταντίνου. Η πιο μακρόβια κοσμοκρατορία όλων των αιώνων. Έδωσε τα πάντα στην ανθρωπότητα. Χριστό, Ορθοδοξία, Ελπίδα, Φως, Ήθος, Βοήθεια, Αρχαίο Πολιτισμό, τα πάντα. Τετάρτη απαστράψουσα μορφή είναι ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός. Γιατί ήταν σοφός νομοθέτης. Νομοθέτησε πάρα πολύ σοφά και η νομοθεσία του υπάρχει ακόμα και έκτισε τη μεγαλύτερη εκκλησία όλων των αιώνων, την Αγία Σοφία, της οποίας δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο με αυτήν. Έκτισαν πολλές εκκλησίες παντού, αλλά η Αγία Σοφία έχει κάτι το εξαιρετικά ιδιαίτερο. Είναι η του Θεού Σοφία και ο Παρθενώνας, τα δύο σπουδαιότερα μνημεία, η Αγία Σοφία και ο Παρθενώνας, τα δύο σπουδαιότερα μνημεία της ανθρωπότητας. Πάντα κατά τις απόψεις μας, αυτές εκφράζουμε και αυτές πιστεύουμε. Διαμέσου των αιώνων, ακόμα υπάρχουν αυτά τα δύο μνημεία και τα προσκυνάνε και έρχονται άνθρωποι από όλα τα μήκη και τα πλάτη της ανθρωπότητας και δίνουν το φόρο της τιμής τους προς αυτά τα μνημεία και στους άξιους αυτούς τους ανθρώπους που έφτιαξαν αυτά. Πέμπτη αναλαμπή θα έλεγα πως είναι το 1821, τότε που η Ελλάδα και η Ορθοδοξία έλαμψε και θαύμασε όλη η Ευρώπη Έλληνες, μια χούφτα Έλληνες μαχόμενους, ψυχωμένους Έλληνες, να νικούν μια ολόκληρη κοσμοκρατορία, την
αυτοκρατορία του Ισλάμ. Ήταν μικρό πράγμα αυτό. Κανένας δεν το πίστευε ότι οι Έλληνες θα κυριαρχήσουν. Βοηθήθηκαν. Αλλά είχαν και υπέροχους ανθρώπους. Είχαν κορυφαίους ανθρώπους, όπως είναι ο Κολοκοτρώνης, ο Καποδίστριας και χιλιάδες άλλους. Δεν λέμε για τους υπόλοιπους, λέμε για δύο μόνο, που καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο ανθρωπιάς, δυνάμεως και επιμονής και πίστης. Για την πίστη του Χριστού, την Αγία και της Πατρίδος, την Ελευθερία. Σήμερα είναι ανάγκη πάλι, είπαμε πέντε αναλαμπές, είναι ανάγκη πάλι να περιμένουμε μια αναλαμπή της Ορθοδοξίας. Έχουμε ανάγκη πάλι η ψυχή των Ελλήνων να δημιουργήσει μια καινούργια εποπία, μια αναλαμπή εναντίον των συγχρόνων, να πω τη λέξη βαρβάρων, απ' έξω πολιτισμός και από μέσα βαρβαρότητα. Αυτό είναι η Ευρώπη σήμερα. Και προσπαθούν να πιέσουν και να καταργήσουν ό,τι υψηλό, ωραίο και δίκαιο δημιούργησαν όλοι οι ελεύθεροι πολιτισμοί της ανθρωπότητας και ειδικά των Ελλήνων. Είναι μικρό πράγμα αυτό που γίνεται σήμερα. Για την υιοθέτηση παιδιών από γονέα Α και Β, 1 και 2, ανήκουν στα πράγματα. Φαίνεται πως η Ορθοδοξία είναι στο στόχατρο και στο μάτι των ανθρώπων της κακίας, της διαφθοράς και της καταστροφής. Σήμερα, ό,τι τίμιο δίκαιο κατόρθωσε με θυσίες ο πολιτισμός και η ανθρωπότητα, ο κόσμος όλος, οι εχθροί της Ορθοδοξίας θέλουν να τα καταδαφίσουν με μανία. Αλλά, τι λέτε, εγώ λέω πως θα το καταφέρω μέχρι τέλος. Κάπου θα σταματήσει αυτή η πορεία. Κάπου αυτός ο δρόμος θα κοπεί. Δεν ξέρω πώς. Δεν μπορεί κανείς να το φανταστεί. Ο πατήρ Παΐσιος είπε ότι ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας της Ορθοδοξίας. Πώς το είπε? Το προφήτευσε. Σήμερα λοιπόν αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Οι εχθροί της ελευθερίας θέλουν να εξαθλιώσουν τον άνθρωπο. Να το μετατρέψουν σε ένα ανδράποδο, σε ένα γκουίμ, σε ένα ρομπότ. Στρέφονται ειδικά κατά της Ορθοδοξίας. Αυτό πειράζει το σατανά και τους σατανανθρώπους, η Ορθοδοξία. Γιατί αυτή ακόμα κρατάει. Αυτή έχει το Άγιον Όρος, αυτή έχει το Ευαγγέλιο, αυτή έχει τη σωστή διάσταση της Ορθοδοξίας, την ακρίβειά της δηλαδή. Δεν είναι αίρεση. Είναι αληθινή Εκκλησία του Χριστού η Ορθοδοξία. Μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, περιμένω μια αναλαμπή. Και στο μυαλό μας την έχουμε μια προσμονή μεγάλη. Θα έρθει η αναλαμπή της Ορθοδοξίας. Θα αρχίσει από την Ελλάδα βέβαια. Γιατί ποιοι άλλοι κρατούν? Να πούμε λίγο, η Ρωσία, ναι. Η Ρωσία κρατάει Ορθοδοξία με τα δόντια και τα νύχια. Παρόλα αυτά που τραβάει και σήμερα, παρόλα αυτές τις κατηγορίες που έχουν, κρατάει. Και τι λέει λοιπόν, σύντομοι Βρυξέλλες θα υποκύψουν και θα αναγνωρίσουν το μεγαλείο της Ελλάδος. Πιθανόν από εκεί να αρχίσει μια αλλαγή, δεν ξέρω, κάποιοι Έλληνες να μπουν μέσα. Εκεί, στο τιμόνι, άγνωστο πώς, ο Θεός ξέρει το μέλλον, εμείς όχι. Εμείς ακούμε τις προφητείες, ακούμε τον πατέρα Παΐσιο που λέει ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας της Ορθοδοξίας. Πρώτοι λέει θα μπουν Ορθόδοξοι Γερμανοί, θα γίνουν Ορθόδοξοι.
Αυτά λένε οι προφητείες Αγίων. Κατόπιν οι Ρωμαιοκαθολικοί θα αφήσουν το δόγμα και θα γίνουν Ορθόδοξοι. Ο τελευταίος Πάπας που ονομάζεται θα ονομάζεται Πέτρος όπως και ο πρώτος. Κατόπιν στον Βατικανό, στο Βατικανό θα μπει ο Ορθόδοξος Πατριάρχης. Προσδοκίες, προφητείες Αγίων, κρίνετε το εσείς. Ο Ορθόδοξος Πατριάρχης θα μπει στο Βατικανό. Μετά την Ευρώπη, η Αμερική και ο κόσμος όλος θα ακολουθήσει. Ο 21ος αιώνας, είπε ο πατήρ Παΐσιος, είναι ο αιώνας της Ορθοδοξίας. Και μετά θα έρθει το τέλος. Μετά την καταστροφή αυτή του κόσμου, με φωτιά, όπως είπε ο Κύριος, θα έρθει ο Κύριος. Ο ψευδοπροφήτης, το θηρίο και ο σατανάς, είναι μια τριάδα αυτή και λέει αποκάλυψε ότι θα κλειστούν για πάντα στην κόλαση του πυρός. Είναι γραμμένα, είναι στην Αποκάλυψη, διαβάστε τη. Διαβάστε τη, να δείτε τι γίνεται. Όσοι πιστεύετε βέβαια. Ο Χριστός θα έρθει και θα λάμψει την τελευταία μέρα του κόσμου. Και θα είναι η μέρα του Κυρίου αυτή, η 8η μέρα. Πρώτα θα διωθεί το Ευαγγέλιο και μετά θα έρθει το τέλος. Λόγια του Χριστού. Πρώτα θα διαδοθεί το Ευαγγέλιο και μετά θα έρθει το τέλος. Μήπως είναι τώρα τελευταία αναλαμπή που θα διαδοθεί από την Ορθοδοξία το Ευαγγέλιο. Ας προβληματιστούμε πάνω σε αυτό και ας μην πούμε ότι το ξέρουμε. Εμείς λέμε «Ελθέ Κύριε Ιησού», καθώς τελειώνουμε αυτή τη φράση και αποκάλυψη. Τι λέει η αποκάλυψη? «Αμήν έρχου Κύριε Ιησού». Πώς θα είναι το τέλος? Θα το αφήσουμε για μια άλλη φορά για το πώς θα είναι αυτό το τέλος. Σήμερα θα συνεχίσουμε λίγα περί της Ορθοδοξίας. Αν ήταν δυνατόν να γυρίσουν εδώ όλοι οι δάσκαλοι και οι προφήτες, θα ήταν το στόμα του Αγίου Πνεύματος να μας διδάξουν πάλι την Ορθοδοξία τα ξεχασμένα, γιατί χαλαρώσαμε πάρα πολύ εμείς οι Ορθόδοξοι. Σήμερα η πίστη στην Ορθοδοξία πολεμάται από τους σύγχρονους αιρετικούς που λένε άλλα ντάλλον και θελώνουν τα νερά και γίνονται πιστευτοί από εκείνους που είναι αμαθείς. Πέρασε η πίστη, η Ορθοδοξία από σύννεφα και πλάνες, από αγκάθια και αιρέσεις. Γεγονός. Αλλά ο Υιός του Θεού κατέβηκε από τον ουρανό στη γη και έγινε άνθρωπος για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Για να σώσει το άπορο λόγος, να σώσει κάθε άνθρωπο. Η πράξη στην Ορθοδοξία μετράει περισσότερο από την πίστη, γιατί η πίστη δίχως την πράξη είναι κενή και ο Σατανάς λένε πιστεύει, αλλά δεν κάνει τίποτα, κάτι τα αντίθετα από αυτά που θέλει ο Θεός, ο Σατανάς. Η γνώση και η αλήθεια προέχουν τις πράξεις και τις συμπληρώνουν. Ο χριστιανός πρέπει να ξέρει ακριβώς τι πιστεύει και να πράττει αυτό που πιστεύει. Όταν ρώτησε ο Ιησούς τους μαθητές και τους είπε «Τι να με λένε εμένα οι άνθρωποι», το είπαν άλλωσε λέει τον προφήτη Ιωάννη, άλλωσε λέει τον προφήτη Εζικιήλ, άλλωσε λέει τον προφήτη Ηλία. Και εσείς λέει, τι με λέτε, ποιος είμαι εγώ? Και τότε ο Πέτρος έλαβε το λόγο και είπε, εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του Ζώντος. Και του λέει Πέτρο, ναι. Για να ξέρεις όμως ότι αυτά δεν στα αποκάλυψε κάποιος άνθρωπος, κάποιο πνεύμα ανθρώπινο ή το πνεύμα το δικό σου, αλλά το πνεύμα του Θεού. Μέσω του Αγίου Πνεύματος εμείς αγαπάμε, πιστεύουμε και προσκυνάμε και λατρεύουμε τον Ιησού Χριστό. Μέσω του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός αποκαλύπτει σε κάθε άνθρωπο που θέλει, σε όποιον άνθρωπο θέλει αυτό. Εσύ ο Θεός, ο Υιός του Θεού, του Ζώντος σου είπε. Και ο πατέρας μου ουράνιο σε φώτισε και το είπες. Και δεν ήταν μόνο οι μαθητές και ο κόσμος που έβλεπε τα θαύματά του, αλλά τα βλέπαν πολλοί. Πώς πέρασε η Ορθοδοξία ανάμεσα σε όλα αυτά τα χρόνια είναι κάτι το φανταστικό. Εγώ θα σας αναφέρω από αυτά τα λίγα που είδα πόσοι είναι οι αιρετικοί ανά τους αιώνες. Εμείς ξέρουμε τον Άριο συνήθως, ακούστε πόσοι είναι. Οι κατά κυρίως αιρετικοί που διατάραξαν την ενότητα της Εκκλησίας
είναι, πρώτη-πρώτη, ο Άγιος, ο Κήρυνθος, ο Ευείων και ο Αέτιος, αλλά και ο Ευνόμιος, οι οποίοι τι έλεγαν, ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός, άνθρωπος είναι, σκέτος άνθρωπος. Αυτό που λένε και οι κομμουνιστές, αυτό που λένε και οι άθεοι, αυτό που λένε όλοι σήμερα, που δεν μπορούν να πιστέψουν τη θεότητα του Χριστού και να πούνε ότι είναι θεάνθρωπος, Θεός και άνθρωπος ο Χριστός. Ένας Αβέλιος έλεγε πως ο Χριστός έχει την ίδια υπόσταση με τον Πατέρα. Ενώ είναι δύο υποστάσεις, τρεις υποστάσεις, Πατήριος και Αγίου. Ο Μακεδόνιος έλεγε πως διαμέσου του Χριστού ο Θεός έκτισε το Άγιο Πνεύμα. Άλλο έβγαλε αυτός. Από πού το έβγαλε αυτό? Το Πνεύμα, είπε ο Χριστός, το Άγιο, το του Θεού εκπορευόμενος, όπως λέμε, εκπόρευσε το Αγίο Πνεύματος. Μόνο από τον Πατέρα, όχι και από τον Υιό, το Φιλιόκφε που βάλανε οι Λατίνοι. Το Άγιο Πνεύμα προέρχεται από το Θεό Πατέρα. Ο Ευτυχής και ο Διόσκουρος και αυτοί της Εκκλησίας άνθρωποι, δηλαδή περισσότερο από αυτούς ήταν πατριάρχες της Εκκλησίας, έλεγαν ο Χριστός έχει μία φύση. Όπως έχει μία φύση. Έχει τη θεϊκή και την ανθρώπινη φύση. Δεν αμφισβητείται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, οι δύο φύσεις αναμίχθηκαν και έγιναν μία, όπως λέει αυτός, λάθος. Ο Κέδρον έλεγε πως έγινε άνθρωπος κατά φαντασία. Αυτός προχώρησε και πιο πολύ. Κατά φαντασία. Τι κατά φαντασία? Τα θαύματά του και η ύπαρξή του και το σώμα του και... κατά φαντασία. Ο Απολλινάριος θεώρησε ότι το σώμα έχει μόνο σώμα. Ότι ο Χριστός δεν είχε ψυχή. Μα όταν λέει η Ορθοδοξία ότι ο Χριστός ήταν τέλειος άνθρωπος, είχε και σώμα και ψυχή και θεότητα. Ο Πύρος και ο Σέργιος λένε πως είχε μία θέληση. Οι μονοθελητές, κάπως έτσι τους λένε αυτούς, που δεν είναι σωστό και αυτό. Οι Λουθυριανοί λένε πως είναι παρόν στον Άρτο και τον Ίνο, χωρίς να γίνεται μετουσίωση του Άρτου και του Ίνου. Άλλα στοιχεία αυτή. Εδώ θέλουν να προσβάλλουν την Αγία Κοινωνία, οι Λουθεραντιστές, δηλαδή οι Προτεστάντες, να λέμε τώρα. Οι Ιουδαίοι δεν λένε ότι είναι Θεός, αλλά είναι, δεν είναι ο Μεσσίας, αλλά είναι ένας προφήτης μόνο, ούτε προφήτη τον δέχονται οι Ιουδαίοι, μισή όχι. Και οι Αγαρινοί, το Ισλάμ δηλαδή, θεωρούν τον Χριστό προφήτη, αλλά όχι Θεό. Εμείς γνωρίζουμε τον Χριστό καλύτερα από όλους και πιστεύουμε, το πιστεύω, αυτό που μας δίδαξε η Εκκλησία μας και οι πρώτες σύνοδοι. Πως είναι μονογενέσιος Θεού, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Τα έχουμε πει. Ο Θεός, για να το συνεχίσουμε λίγο ακόμα, δεν έπλασε κανένα κακό. Ο Σατανάς που έγινε κακός δεν έγινε επειδή το θέλει ο Θεός να γίνει κακός, ούτε τον έπλασε από αρχής κακών. Ήτανε άγγελος. Ο ίδιος όμως με την ελευθερία που του έδωσε ο Θεός διεφθάρει. Αυτό είναι το μυστικό όλο. Να ξέρουμε ότι ο Θεός μας δίνει την ελευθερία να τον θελήσουμε ή να μην τον θελήσουμε το Θεό. Και όποιος δεν θελήσει το Θεό γίνεται αποστάτης του Θεού όπως έγινε ο Σατανάς. Να, απλό πράγμα δεν είναι. Σου δίνω την ελευθερία να κάτσεις στο σπίτι μου ή να φύγεις. Αυτό λέει και ο πατέρας. Όταν του είπε πατέρα δώσε μου εμένα ναι, την πρέπουσα περιουσία αυτά που μου ανήκουν για να ζήσω εγώ όπως θέλω, του είπε εντάξει πάρτινε και ζήσε όπως θέλεις. Και έφυγε λοιπόν ο άσωτος και πήγε να ζήσει όπως θέλει. Και τι κατάφερε? Να εξαντληθεί και να περάσει και να ξαναγυρίσει στον πατέρα του και να πει πατέρα κάνε με σαν ένα από τους δικούς σου δούλους. Να, δηλαδή πειρέτε να δουλεύω εδώ στο σπίτι, στην υπηρεσία σου. Αυτό ήθελε. Δεν ήθελε τίποτα άλλο αυτός ο άνθρωπος. Βλέπουμε λοιπόν τα πράγματα πως έχουν και τι γίνεται. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι θα μπει μυαλό στους ανθρώπους και θα τα καταλάβουν. Ο Θεός δεν έπλασε κανένα κακό. Πλανώνται όσοι νομίζουν ότι τα πάθη αυτά υπάρχουν εκφύσεως στην ψυχή. Δεν έβαλε πάθη στην ψυχή ο Θεός. Την ψυχή την έκανε καθαρή και απαθή και αιώνια. Όλα τα πάθη τα δημιουργεί ο άνθρωπος. Ακόμη και από την νηπιακή του ηλικία μπορεί να τα κάνει. Άρα η κακία, η αστρεμαργία, η πορνεία, η ομοφιλοφιλία που γίνεται ο λόγος στις ημέρες μας
δεν είναι από το Θεό βαλμένα, είναι ύβρις αυτού. Αυτά τα κάνει ο άνθρωπος με δικές του επιθυμίες, με τη δική του επιθυμία. Όχι ο Θεός. Γιατί όλα τα πάθη θα ζητήσει ο Θεός λόγο για τον άνθρωπο. Παρόλο στις δικαιολογίες που θα προβληθούν από τους εμπαθείς ανθρώπους, που θα κατηγορήσουν και τον Θεό ότι εσύ έφταιγες που έχω αυτό το πάθος. Θα τους πει: εγώ δεν σας έδωσα πάθη, εγώ σας έδωσα μια ψυχή καθαρή, εσείς την κάνατε όπως την κάνετε. Και δεν πήγατε να την εξομολογήσετε και να την καθαρίσετε ποτέ. Όποιος νομίζει ότι ο Θεός είναι αίτιος κακών που συμβαίνουν, και θα κλείσουμε αυτό, δεν πιστεύουν την τελειότητα του Θεού. Είναι πλανημένοι. Για να τους ρωτήσουμε, ο Θεός προξενεί το κακό, τους πολέμους και τα επακόλουθα, ή ο άνθρωπος? Εάν δεν έχουν νουν σοβαρό, να καταλάβουν ότι δεν τα κάνει ο Θεός αυτά και δεν τα θέλει ο Θεός, αλλά ο άνθρωπος τα κάνει, και λένε γιατί δεν επεμβαίνει ο Θεός. Ξέρουμε αν επεμβαίνει ο Θεός. Επεμβαίνει ο Θεός, αλλά με τρόπο που ξέρει εκείνος, όχι όπως θέλεις εσύ. Έχουμε τον εγωισμό να νομίζουμε να διορθώνουμε το Θεό, γιατί δεν επεμβαίνει έτσι όπως θέλουμε εμείς, να σταματήσει αυτό τον πόλεμο, να κάνει εκείνο και το άλλο. Και φαίνεται σαν να κρίνει κανείς το Θεό. Και αυτή είναι η χειρότερη αμαρτία. Το να λες το Θεό τι θα κάνει, τι είσαι εσύ, ανώτερος από το Θεό. Αυτό επισύρει καταδίκη και κόλαση. Ποιος είναι ικανός να κρίνει το Θεό? Υπάρχει κανένας να κρίνει το Θεό? Για να δούμε. Ένα, να μου πει ένας, εγώ θα κρίνω το Θεό. Σοβαρά? Εσύ θα κρίνεις το Θεό? Αυτά για τώρα και θα τα πούμε και σε άλλη εκπομπή. Ευχαριστώ που μας ακούσατε.